Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε όλα όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Συζήτησαν για την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό, την ενέργεια και την προστασία του κλίματος. Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός σημειώνει σημαντικές νίκες στη Γάζα. Ενισχύεται σημαντικά η συνεργασία της Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων. Συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού. Άναψε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα, στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Στην καγκελαρία της Γερμανίας συναντήθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Όλαφ Σόλτς. Μεταναστευτικό, επενδύσεις, ενέργεια και πόλεμο στο Ισραήλ συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Βερολίνο. Διμερή θέματα, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Τουρκία και μεταναστευτικό ήταν ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Όλαφ Σόλτς στο Βερολίνο. Είναι πολύ πιθανόν κράτη της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, να αντιμετωπίσουν νέες ισχυρές πιέσεις στα σύνορά τους, με νέες ροές που θα προσθεθούν στις σημερινές, επιβορύνοντας τους ήδη μεγάλους αριθμούς προσφύγων που φιλοξενούμε. Η Γερμανία γνωρίζει και αναγνωρίζει τις προσπάθειές μας να προστατεύουμε καθημερινά τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά μας. Και οι παράτυπες αφίξεις προσφύγων και άλλων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά φέτος. Αλλά και η Γερμανία είναι στόχος δευτερογενούς μετανάστευσης και αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντικό το γεγονός ότι θα πρέπει τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βρούμε κοινές λύσεις. Συμφωνήσαμε λοιπόν για τη σημασία της ταχείας ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και συζητήσαμε δυνατότητες μείωσης των δευτερογενών μετακινήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης και Όλαφ Σόλτς τόνισαν την ανάγκη προστασίας των αμάχων και της απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα. Σε ό,τι αφορά τώρα το Μεσανατολικό, Ελλάδα και Γερμανία υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά την βάναυση επίθεση στο έδαφος του. Το δικαίωμα όμως αυτό πρέπει να ασκείται με βάση τους κανόνες του πολέμου, του διεθνούς δικαίου και κυρίως του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Υποστηρίζουμε κάθε βοήθεια προς τους αμάχους μέσω ανθρωπιστικών παύσεων και διαδρόμων βοήθειας σε φάρμακα και τρόφιμα. Και όπως έχω πει πολλές φορές, η Ελλάδα και λόγω της γεωγραφικής συγκυκνίασης είναι έτοιμη να παίξει το ρόλο που της αναλογεί. Ένα από τα θέματά μας ήταν φυσικά μας απασχόλησε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και η κατάσταση συλλορίζα της Γάζας. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα και το χρέος να υπερασπιστεί τους πολίτες του στο πλαίσιο πάντα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι ανθρωπιστικές παύσεις και η προστασία των αμάχων έχουν πολύ μεγάλη σημασία εδώ. Απαιτούμε την άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση όλων των ομήρων. Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να κάνει ξεχωριστή αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου. Από πλευρά μου, τέλος, ανέπτυξα στον καγκελάριο Σόλτς την ελληνική προσπάθεια οι σχέσεις μας με την Τουρκία να επανέλθουν σε πιο ήρεμα νερά. Με επιξήρα πάντα το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Σχέσεις γειτονίας δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, που είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, και τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε πάντα να βοηθήσουμε. Βεβαίως, στο τέλος της ημέρας, είναι οι δύο χώρες οι οποίες θα πρέπει να το πετύχουν αυτό. Και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθώ πόσο καλές ήταν οι επαφές μετά την σύσταση της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα. Ότι φυσικά χαιρόμαστε για τις καλές σχέσεις γειτονίες δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, που είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, και τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε πάντα να βοηθήσουμε. Βεβαίως, στο τέλος της ημέρας, είναι οι δύο χώρες οι οποίες θα πρέπει να το πετύχουν αυτό. Και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθώ πόσο καλές ήταν οι επαφές μετά την σύσταση της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα. Και διαπιστώνω και είμαι πολύ αισιόδοξο για τις επόμενες συνομιλίες που προγραμματίζει η ελληνική κυβέρνηση με την τουρκική πλευρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Τσεντεού, Φρίντριχ Μέρτς, συμμετείχαν σε εκδήλωση του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διάδοχος της Άγγελα Μέρκελ δεν δίστασε να κάνει αυτοκριτική για την πολιτική που πρότεινε το κόμμα του στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για την έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη. Πριν από χρόνια, θυμάμαι
ένα πρωτοσέλιδο του Economist την περίοδο της οικονομικής κρίσης με ελικόπτερα πάνω από την Ακρόπολη με τον τίτλο «Αποκάλυψη τώρα». Κάναμε πρόοδο. Δεν είναι τόσο μακριά το 2015, όταν η Ελλάδα βρέθηκε στα πρόθυρα μιας τεράστιας καταστροφής. Την αποφύγαμε γιατί η λαϊκιστική κυβέρνηση αντιλήφθηκε τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Ο Φρίντριχ Μέρτς αποκάλυψε μάλιστα ότι και ο ίδιος έβλεπε θετικά ένα προσωρινό Brexit, αλλά όπως είπε, αποδείχθηκε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μια κακή απόφαση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χθες παρακάθισε στο δείπνο που φιλοξενεί στην Καγκελαρία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, μαζί με τον Όλαφ Σόλτς και τους ηγέτες της Κύπρου, της Αυστρίας, Βελγίου, Λιθουανίας και Ουγγαρίας. Μάλιστα. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στον χώρο της αντιπολίτευσης. Να συνδεθούμε με το στούντιό μας στην Αθήνα και την πολιτική μας συντάκτρια, τη Σοφία Γαλάνη. Καλό απόγευμα, Σοφία. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Από την Αθήνα φαίνεται ότι το μαρτύριο της σταγόνας θα συνεχιστεί στην αξιωματική αντιπολίτευση και μιλάω για τις αποχωρήσεις στελεχών που ήδη έχουν ξεκινήσει και μάλιστα πολύ προβεβλημένων στελεχών. Το είδαμε και στην Θυελλώδη Κεντρική Επιτροπή. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσει να γίνεται. Θα αποχωρήσουν και άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από ό,τι μαθαίνουμε, βέβαια όχι από τα πρωτοκλασάτα και προβεβλημένα. Την ώρα που ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει στην δική του στρατηγική, δηλαδή του να ανοίξει το κόμμα στην κοινωνία. Και τι σημαίνει αυτό? Θέλει καινούριο κόσμο, τους χρειάζεται τους νέους ανθρώπους. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι και τις επόμενες ημέρες μέσα στην πλατφόρμα του iSyriza θα υπάρξει και ειδική πλατφόρμα που θα μπορεί να δέχεται βιογραφικά η ομάδα του Στέφανου Κασελάκη, ώστε να στελεχώσει το κόμμα με νέους ανθρώπους που τόσο πολύ τους θέλει. Το έχει πει άλλωστε από την πρώτη στιγμή. Μιλάει για ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, πιο ανοιχτό ΣΥΡΙΖΑ, με περισσότερο κόσμο και όχι, αν θέλεις έτσι να το πούμε απλά, τόσο κόσμο που σκέφτεται με τις παροπίδες της αριστεράς, γιατί αυτό ουσιαστικά τους είπε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα υπάρχουν και οι διαφορετικές τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένει να δούμε τι θα κάνει η ομάδα του κυρίου Τεμπονέρα και η πλευρά της κυρίας Αχτσιόγλου, οι οποίοι μιλάνε μεταξύ τους, κάνουν συσκέψεις επί συσκέψεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ότι έχει βρεθεί ένας κοινός τόπος χάραξης αντιπολίτευσης απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα μπορέσουν να βρουν τον κοινό βηματισμό για να κάνουν, να έχουν αυτή την θέση, την εσωτερική τους αντιπολίτευση απέναντι στον πρόεδρο. Μέσα σε όλα αυτά, το συνέδριο του κόμματος δεν αποκλείεται, αντί για τα τέλη Φεβρουαρίου, να πάρει και μία ακόμη μικρή παράταση και να γίνει και στις αρχές Μαρτίου. Κάτι που βέβαια, να σου πω, εξυπηρετεί και το ίδιο τον πρόεδρο, τον Στέφανο Κασελάκη, καθώς έτσι φυσικά κερδίζει χρόνο. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά μέχρι τις ευρωεκλογές. Γιατί καλώς ή κακώς είναι ένα ορόσημο οι ευρωεκλογές. Εκεί πέρα θα δούμε, θα μετρήσει τις δυνάμεις του ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να λέει ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης, οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πτωτική τάση. Και δεν είναι λίγοι αυτοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από πρώην στελέχη, όπως ο κύριος Κουβέλης, ο οποίος μίλησε και στο κανάλι μας και είπε ότι καλώς ή κακώς, εάν το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές είναι αρνητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα θα τεθεί σύν της άλλης και θέμα ηγεσίας. Τώρα, εντάξει, ο Φώτης ο Κουβέλης, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είχε διεκδικήσει, ναι, είχε πρώην υπουργός, είχε διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε χάσει από τον Αλέξη Τσίπρα και είχε κάνει το δικό του κόμμα, τη Δημάρ, που έφτασε να μετέχει και στην κυβέρνηση. Μετά βεβαίως διαλύθηκε η Δημάρ και ο κύριος Κουβέλης επέστρεψε ως υφυπουργός αργότερα στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Να θυμόμαστε δηλαδή ποιοι είναι αυτά που τα λένε αυτά τα πράγματα. Σωστό. Και τον κύκλο που έχουν κάνει. Σοφία Γαλάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τι δήλωσε στον Σπύρο Παπαδάκη στις Καμπάνες ο πρώην υπουργός, ο Φώτης Κουβέλης. Δεν σας ζητώ προφητεία, σας ζητώ πολιτική εκτίμηση, στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είναι τρίτο κόμμα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι τίθεται θέμα αλλαγής της ηγεσίας. Η αλλαγή μιας ηγεσίας σε όλα τα κόμματα και όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία και όπως η νέα ηγεσία του προέκυψε με αυτή την ένταση που λίγο πριν σας είπα, είναι υπόθεση της συνολικότερης διαδρομής ενός κόμματος. Βεβαίως,
εάν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταταγεί τρίτο κόμμα, δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο, όχι για τη νέα ηγεσία μόνον, αλλά συνολικότερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς κάτω από το παιδικό νοσοκομείο Ραντίση στην πόλη της Γάζας και στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι όμηροι που είχαν συλληφθεί στις 7 Οκτωβρίου κρατούνται εκεί, ανακάλυψε ο Ισραηλινός στρατός τη στιγμή που οι μάχες εντείνονται. Εντείνονται συγκρούσεις γύρω από την πόλη της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ενώ οι Ισραηλινές επιθέσεις καταγράφονται τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια της Λωρίδας, αλλά και στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Παράλληλα, σε νεκροταφείο έχει μετατραπεί το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο του θύλακα, όπου τουλάχιστον 179 πτώματα ενταφιάστηκαν σε ομαδικό τάφο. Εκατοντάδες ασθενείς, μεταξύ των οποίων δεκάδες μωρά, παραμένουν παγιδευμένοι μέσα. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Γάζα, αλλά οι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι υπόλοιποι ασθενείς πέθαναν λόγω ελλείψεως συνενέργεια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 32 ασθενείς πέθαναν τις τελευταίες 3 ημέρες. Το Ισραήλ κατηγορεί τους μαχητές της Χαμάς ότι χρησιμοποιούν το νοσοκομείο ως κόμβο διοίκησης, μια κατηγορία που η Χαμάς αρνείται. Μάλιστα, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει ως στόχο το νοσοκομείο και για να το αποδείξει δηλώνει ότι συντονίζει τη μεταφορά θερμοκοιτίδων για νεογνά από ένα Ισραηλινό νοσοκομείο στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Ισραηλινός αξιωματούχος σε δηλώσεις του στην Washington Post ανέφερε πως μια συμφωνία με τη Χαμάς που θα προβλέπει την απελευθέρωση δεκάδων γυναικών και παιδιών που κρατούνται όμοιροι στη Λωρίδα της Γάζας κοντεύει να ολοκληρωθεί και θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των ημερών. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς κάτω από το παιδικό νοσοκομείο Ραντίση στην πόλη της Γάζας και στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι όμοιροι που είχαν συλληφθεί στις 7 Οκτωβρίου κρατούνταν εκεί. Κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων, τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντόπισαν επίσης μια τρομοκρατική σύραγγα που βρίσκεται σε ένα τζαμί στη Λωρίδα της Γάζας. Ακολουθώντας την καθοδήγηση των χερσαίων στρατευμάτων, μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έπληξαν πυρήνα τρομοκρατών που εκτόξευσε αντιαρματικούς φυπηράβλους εναντίον των στρατιωτών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκετοί Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, του Χάν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας. Θάνατοι έχουν αναφερθεί επίσης στην κατεχόμενη δυτική όχθη στο προσφυγικό καταβλισμό Τουρκάρμ. Οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν επιθέσεις στο προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια στα βόρεια της Λωρίδας με τουλάχιστον 30 νεκρούς. Μέχρι στιγμής οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν επιβεβαιώσει το συγκεκριμένο πλήγμα. Από την πλευρά τους, ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει πως συνέχισε να διεξάγει επιδρομές στοχοποιώντας τρομοκρατικές υποδομές σε εγκατεστημένες κυβερνητικά κτίρια στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, πανεπιστημίων, ισλαμικών τεμενών και πως η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε 200 τρομοκρατικούς στόχους το τελευταίο 24ωρο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Βασίλη Παναγιωτίδη, το ρεπόρτερ της Βεργίνα Τηλεόρασης, προκειμένου να μας ενημερώσει τι γίνεται με τους Ρωμά και ο λόγος που διαμαρτύρονται βέβαια για το θάνατο του 17χρονου στην Βιωτία. Βασίλη, πώς έχει η κατάσταση? Να πούμε ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή, Ανδρέα, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ στην περιοχή της Πόντου, στον δρόμο εδώ που βρίσκεται κοντά και ο οικισμός Αγίας Σοφίας των Ρωμά. Να πούμε ότι στη συμβολή ακριβώς εδώ των Ιδωνδών Πόντου και Κωνσταντινούπολεως, οι Ρωμά από τον οικισμό Αγίας Σοφίας είχαν βάλει περίπου στη 1.30 το μεσημέρι σε κάδους αλλά και σε άλλα αντικείμενα φωτιές, ενώ φώναζαν συνθήματα κατά της ελληνικής αστυνομίας, ενώ είχαν παράλληλα αποκλείσει προς τη μήνυ και την κυκλοφορία εδώ στο συγκεκριμένο δρόμο. Να πούμε ότι αιτία ήταν η δολοφονία στη Βιωτία ενός 17χρονου Ρωμά από τα χέρια αστυνομικού. Να πούμε μάλιστα ότι συγκεκριμένο οικισμό, στον οικισμό Αγίας Σοφίας εδώ στην περιοχή, είχαν πέρσι αθληνήσει έναν νεαρό Ρωμά, ο οποίος είχε και αυτός δολοφονηθεί από τα χέρια τότε αστυνομικού, μόλις ένα χρόνο πριν. Οπότε, από νωρίς το πρωί, όταν και έγινε γνωστή γενικά η είδηση αυτή, οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν πληροφορίες ότι θα πρέπει να είναι επιποδός, να είναι σε φυλακή για τυχόν πιθανά επεισόδια που μπορεί να γίνουν. Έτσι κάποια στιγμή μια ομάδα νεαρών ατόμων από τον οικισμό Αγίας Σοφίας βγήκε στον δρόμο από τον οικισμό, άρχισε να βάζει λαστίνι οδοφράγματα και συνέχεια έβαλε φωτιά σε αυτά, σε λάστιχα και σε διάφορα άλλα αντικείμενα. Από εκεί πέρα αυτό επικράτησε για περίπου μία μισή ώρα και συνέχεια
μπήκαν και πάλι μέσα στον χώρο του οικισμού Αγίας Σοφίας και μέχρι στιγμής παραμένουν εκεί. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρόλα αυτά παραμένουν εδώ στον χώρο και αναμένουν να δουν τι θα γίνει και αν συμβεί κάτι όταν πέσει πλέον το φως του ήλιου, Ανδρέα. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να μην έχουμε επεισόδια και άλλα δυσάρεστα γεγονότα. Βασίλη Παναγιωτίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ύστερα από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του οργανισμού. Η ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι από τα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού, αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, Λευτέρης Αυγιανάκης, με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Τροφίμων, Κου Ντόγκουι, κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Ρώμη. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της. Ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε ως παραδείγματα τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και τη μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, αναλύοντας διεξοδικά τις επιπτώσεις που είχαν καταστροφές τόσο στη φυσική και ζωική παραγωγή όσο και στα δάση. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, γρήγορη και πρακτική στην υλοποίηση αποφάσεων που έχουν σχέση με την κλιματική κρίση. Η διαχείριση των υδάτων και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην αγροτική παραγωγή λόγω της κλιματικής κρίσης και τα παγκόσμια προβλήματα αποτέλεσαν ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης που επικεντρώθηκε τόσο στη διαχείριση των υδάτων όσο και τις καλλιεργητικές μεθόδους που εφαρμόζονται αλλά και στην αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών όπως η Ελλάδα. Ο Έλληνας Υπουργός προσκάλεσε τον Κου Ντόγκουι στα εγκαίνια της Αγρότικα 2024 που θα γίνουν την 1η Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Τροφίμων δήλωσε λάτρης της Ελλάδας και του αρχαίου πολιτισμού της, εκφράζοντας θαυμασμό του για τη χώρα μας και την ιστορία της. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες του οργανισμού για αντιμετώπιση της επιζητιστικής κρίσης. Ο κ. Αυγιανάκης δεσμεύτηκε ότι εντός του 2024 η Ελλάδα θα τοποθετήσει εθνικό συντονιστή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, ζήτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, ο οποίος θα παρακολουθεί και θα ενσωματώνει τις αποφάσεις του οργανισμού στην εθνική πολιτική. Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον βουλευτή της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης με τους Σπαρτιάτες, τον κύριο Πέτρο Δημητριάδη. Καλό απόγευμα, κύριε Δημητριάδη. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σταματόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα στους ελευθερές και τηλεθεάτες του σταθμού σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, να ξεκινήσουμε λίγο με τα πολιτικά. Και βλέπουμε ότι μπορεί να γίνονται πολλά πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν ανακατατάξεις. Θα ήθελα όμως πριν απ' όλα να έχω εδώ, μόλις μου ήρθε, ένα δελτίο τύπου από την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία Πλεύση Ελευθερίας και συγκεκριμένα η πρόεδρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς το υπογράφουν και όλοι οι βουλευτές, ζητούν να ανακηρυχθεί η 17η Νοεμβρίου επίσημη αργία του κράτους. Πώς το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε, να σας πω λίγο κάτι. Η 17η Νοεμβρίου ήταν μια εξέγερση. Ήταν εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, προσωπικά, δεν υπέρτου να γίνει η εθνική αργία. Mm. Διότι προσωπικώς, αν θέλετε την άποψή μου την προσωπική, η 17η Νοεμβρίου, ναι, ήταν μια αμφιτική εξέγερση, ωστόσο, δεν έριξε καμία δικτατορία, όπως λέγεται. Αντιθέτως, έδωσε μια φορμή στον Ιωαννίδη τότε να κάνει ένα νέο πραξικόπημα της 25ης Νοεμβρίου και ουσιαστικά να σκρίνει το καθεστώς. Και πέραν αυτού, δεν μπορώ να πω ότι σηματοδοτεί κάτι τόσο σημαντικό, τόσο σοβαρό, για να εκηρυχθεί εθνική επέτειος. Μάλιστα, οπότε... Εθνική επέτειος για μένα, κύριε Σταματόπουλε, είναι 28 Οκτωβρίου που αντισταθήκαμε όλοι στον εισβολέα. Ήταν 23 Μαρτίου που έγινε η εξέγερση, η επανάσταση εναντίον των Τούρκων. Γενικώς είναι σημεία τομής στην ελληνική ιστορία. Η 17η Νοεμβρίου, αν το αναλύσει κάποιος, ναι, μετά κάποια εθνική εξέγερση, η οποία έγινε, να το πω, εναντίον της κυβερνήσεως Μαρκεζίνη, έτσι να το τονίσω, γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε μια υπηρεσία κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, είχε παρελθεί στρατιωτική κυβέρνηση της δικτατορίας. Εντάξει, ήταν με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Γιώργο Παπαδόπουλο όμως. Ακριβώς. Το Φεβρουάριο του 1984. Ναι, πράγματι μια εθνική εξέγερση, η οποία όμως, να πω την αλήθεια, για να είμαι από ιστορικής απόψεως, ακόμα κατά άποψή μου, ναι μεν, ουσιαστικά οι φοιτητές εκπλήρωσαν, έφερασαν, να το πω έτσι, την αντίθεση τους στη δικτατορία, ωστόσο πλέον τα πράγματα πηγαίνουν πλέον προς εκλογές. Προς μια φιλελευθερωποίηση. Μάλιστα. Είναι σοβαρό για να γίνει εθνική επέτειος βασικά. Μάλιστα. Οπότε αν τυχόν το φέρουν αυτό στη Βουλή, εσείς θα ψηφίσετε κατά? Εγώ ναι, δεν θα ψηφίσω υπέρ, να πω την αλήθεια. Εντάξει. Σεβαστώ, να σας πω την αλήθεια, κάποιων ανθρώπων ιδεολογικά που τους εκφράζει να πάνε να καταθέσουν στεφάνια ή να πω την αλήθεια να το τιμήσουν.
Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι είναι ένας γεγονός τόσο σοβαρό και τόσο σημαντικό ώστε να κηρυχθεί εθνική επέτειος. Μάλιστα. Είσαι σαφής. Βεβαίως, είσαι σαφής, κύριε Δημητριάδη. Να σας ρωτήσω όμως, τι γίνεται εκεί, βλέπετε τους συναδέλφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί συζητάνε, είναι προβληματισμένοι. Πώς τους βλέπετε, πώς βλέπετε την αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί να επιτελέσει το έργο το οποίο της έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός μέσω των εκλογών? Κοιτάξτε, να σας πω λίγο κάτι. Πράγματι, στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Είναι όμως και θέμα δημοκρατίας και βουλής. Είναι πράγματι, υπάρχει μια αναταραχή. Αυτό το βλέπω. Υπάρχει μια διάσπαση. Κάποια στελέχη έχουν μαλώσει με τον νυν πρόεδρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Υπήρξε μια αναταραχή. Βεβαίως, να πω την αλήθεια, είναι ένα θέμα ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να επέμβω και να εκφέρω άποψη περαιτέρω. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο θεωρώ θα δουλήσει αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς, να πω την αλήθεια, προσωπικώς θέλουμε να γίνουμε η εθνική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Θέλουμε να γίνουμε η αντιπολίτευση των εθνικά σκεπτόμενων Ελλήνων. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία. Τα αστικά συστήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο θα δουλήσει το ίδιο το κόμμα. Σωστά το λέτε. Τώρα όμως, επειδή συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή και ντύνονται οι μάχες, θα ήθελα την άποψή σας, γιατί βλέπουμε ότι ας πούμε, γίνονται διάφορες πορείες και από το ΠΑΜΕ και αναρτούν κάποια πανό υπέρ της Παλαιστίνης. Και μάλιστα, ενώ είναι η θέση, την εξέφρασε και σήμερα ξανά ο Πρωθυπουργός, ότι είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική ενέργεια, οργάνωση που πρέπει να παταχθεί. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, και προσωπικά αλλά και ως σπαρτιάτες με το θέμα του Μεσανατολικού? Θα σας πω. Εμείς καταρχάς έχουμε καταδικάσει τη Χαμάς, διότι είναι μια οργάνωση που όντως διενεργεί τρομοκρατικά χτυπήματα και όντως είναι μια φιλοτουρκική οργάνωση. Να με θυμίσω ότι ελέγχεται από τον Ερντογάν. Πληρώνεται από τον Ερντογάν. Είναι υπέρ της Τουρκίας. Έτσι. Άρα είναι κατά του εθνικού συμφέροντος. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε καταδικάσει και τα χτυπήματα κατά αμάχων Παλαιστινίων. Εμείς είμαστε γενικώς κατά των επιθέσεων εναντίον αμάχων, που δυστυχώς γίνεται και από τις δύο πλευρές. Δυστυχώς. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να είμαστε ουδέτεροι, να έχουμε μια ανθρωπιστική, να το πω έτσι, οπτική γωνία στο όλο γεγονός, και κυρίως δεν θα έπρεπε να πάρουμε τη μία θέση είτε πέρα του ενός είτε πέρα του άλλου. Πράγματι, η επίθεση κατά της Χαμάς ήταν όντως κατά αμάχων Ισραηλινών. Από την άλλη πλευρά όμως, δυστυχώς και το Ισραήλ βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει κάνει και αυτό χτυπήματα κατά αμάχων. Εμείς καταδικάζουμε και τα χτυπήματα κατά αμάχων και από τις δύο πλευρές. Όπως να πω ότι έγινε και ένα χτύπημα στον Άγιο Πορφύριο στη Γάζα, που είναι από τις πιο αρχαίες εκκλησίες χριστιανικές, και εμείς το καταδικάσαμε επίσημα δελτίο τύπου. Εμείς, κύριε Σταματόπουλε, είμαστε υπέρ της ειρήνης. Θέλουμε να πιτανεύσει η σύνεση και η ψυχραιμία, και κυρίως να μην υπάρξει κλιμάκωση. Ναι, αλλά μπορεί να είναι ουδέτερη η χώρα μας στη στιγμή που έχει κάνει συμφωνίες και συμμαχίες με το Ισραήλ και στο ενεργειακό τομέα και στο στρατιωτικό τομέα. Υπάρχει αυτή η τριμερή με την Κύπρο. Πώς μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι? Το συμφέρον της χώρας μας δεν πρέπει να το βάλουμε στη ζυγαριά? Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουν μπει και πολλοί Ισλαμιστές. Έτσι. Δυστυχώς έχουν μπει σε παρανόμως. Τυχόν μια θέση ξεκάθαρα πέντε Ισραήλ, για μένα προσωπικά πολύ φοβάμαι, μήπως τυχόν τους προκαλέσει βασικά. Γι' αυτό είναι κάποιες ειδικές συνθήκες, να το πω έτσι, τις οποίες θα πρέπει να τις προσέξουμε. Μάλιστα. Όταν έχει φανατικού Ισλαμιστέ, να θυμίσω κιόλα ότι ακούστηκαν κάποια Αλλάχ Ακμπάρ σε Σάμο και σε κάποιε δομέ φιλοξενία. Σωστά το λέτε. Ναι. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, να τα ζυγίζουμε βασικά, να το πω έτσι, πριν πάρουμε κάποια απόφαση. Αλλά πιστεύω ότι έχει η χώρα υπηρεσίε, έχει αστυνομία, μυστικέ υπηρεσίε που πρέπει να τα ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Ή δεν λειτουργούν αυτά σωστά? Υπάρχουν, αλλά κατά την άποψή μα, κατά την προσωπική μα άποψη, δεν θα πρέπει να οξύνουμε κι εμεί τα πνεύματα. Δηλαδή, καλό θα ήταν να πούμε ότι ξέρετε, καταδικάζουμε τη Χαμά, όπω κάναμε κι εμεί. Έτσι, με δελτίο τύπου. Ναι, πράγματι, καταδικάζουμε τα χτυπήματα κατά αμάχων. Εμείς θα μπορούσαμε να γίνουμε, ξέρετε, διαμεσολαβητές. Να γυρίσουμε και να πούμε ότι, ξέρετε, εμείς αναλαμβάνουμε διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ή Ισραήλ και Παλαιστινίων. Να το πάμε έτσι το θέμα. Όπως ακριβώς έγινε, να το πω έτσι, κακόμεν παράδειγμα, αλλά δυστυχώς παρότι εχθρός μας ο Ερντογάν το έκανε, το έκανε στο Ρωσο-Ουκρανικό. Τι είπε? Εγώ τη ουδέτερη στάση. Και ελάτε να κάνετε τη διαπραγματεύση εντός του εδάφους μου. Εμείς αυτό θα κάνουμε βασικά. Θα λέγαμε εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης και υπέρ της σύνωσης.
Να αφήσουμε όμως λίγο την εξωτερική πολιτική, να πάμε στα εσωτερικά και θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι σημαντικό με το φορολογικό νομοσχέδιο και επειδή εσείς είστε δικηγόρος και έχουμε και μια αποχή των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου, λένε ότι είναι άδικο ενώ η κυβέρνηση λέει ότι μπαίνει μια τάξη και έτσι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή. Δικιά σας η άποψη και ως επαγγελματίας αλλά και ως πολιτικός ποια είναι? Λοιπόν, θα σας πω πρώτα απ' όλα, η οριζόντια φορολόγηση, ξέρετε, είναι πλέον άδικη. Mm-hmm. Το λέω. Και δεν παντάς καμία φοροδιαφυγή. Αντιθέτως, αδικείς αυτόν που δεν έχει εισοδήματα. Και να πω κάτι, κύριε Σταμαντόπουλε. Η φοροδιαφυγή μπορεί πολύ εύκολα να διασταυρωθεί από τρόπο ζωής, κατά τεκμήρια διαβίωσης. Λοιπόν, αν κάποιος λοιπόν δηλώνει χαμηλά εισοδήματα και έχει πολυτελές γραφείο σε πολυτελή συνοικία, έχει ζήτηση βάρη ζωή, μπορεί πολύ εύκολα να εντοπιστεί από τις αρχές. Δυστυχώς, επειδή οι αρχές στην Ελλάδα ελεγκτικές είναι ανίκανες δυστυχώς να εντοπίσουν, επιλέγεται το απολύτως άδικο μέτρο της οριζόντιας φορολόγησης. Που για μένα είναι ο ορισμός της αδικίας προσωπικά. Και θα πω και κάτι ακόμα. Είναι άδικο στην Ελλάδα να τεκμέρεσαι φοροφυγάς έως τις αποδείξεις του εναντίου. Δηλαδή, οι ελεγκτικές αρχές στην Ελλάδα σε δρούν ότι φοροδιαφεύγεις, ασχέτως αν δεν φοροδιαφεύγεις. Ακεί μόνο που έχει χαμηλά εισοδήματα. Είναι λοιπόν άδικο να θεωρείς φοροδιαφυγά κάποιον ο οποίος έχει, μπορεί και πρόσφυγα, μπορεί και μόνιμα, μια αδυναμία πληρωμής, να μην έχει κάποια εργασία, να στερείται τα απαραίτητα και να λες ότι όχι, δεν έχει χαμηλά εισοδήματα, αλλά δεν σου φοροδιαφεύγεις. Άρα λέτε είναι ότι. Είναι εντελώς άδικο και παράλογο για μένα. Άρα θεωρείτε ότι χρειάζεται μια ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών, ακριβώς, των υπηρεσιών, ώστε να αποφύγουμε τέτοια άδικα μέτρα. Ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε, για να πω και κάτι, για να μην κρυβόμαστε. Η φοροδιαφυγή μπορεί να εντοπιστεί. Μπορεί άνετα να εντοπιστεί. Άμα δυστυχώς, μπορεί άνετα, τότε γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Δεν ξέρω. Ρωτήστε. Γιατί. Πραγματικά απορώ πώς γίνεται όποιος έχει χαμηλά εισοδήματα, ανεξαρτήτως του τι τεχνικά διαβιώσει και πώς διαβιώνει, να του βάλετε ένα οριζόντιο φόρο. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Πραγματικά για μένα είναι άδικο. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να το παρεξετάσει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και η αποχή δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχιστεί και οι συμβολιογράφοι τώρα για άλλους λόγους θα απέχουν και αυτοί. Γίνεται ψηφιακή όλη η διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου και μάλιστα διάβασα πριν λίγο και τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη που λέει ότι γιατί στο 2023 να ενοχλεί τους συμβολιογράφους το να τα κάνουμε ψηφιακά. Σε αυτό έχετε να πείτε κάτι? Θα σας πω λοιπόν. Πρώτα απ' όλα έχω μια επιστροφή λίγο, συγγνώμη κιόλας, δεν σας άκουσα καλά. Δείτε μου το τελευταίο ερώτημα, λέω, γιατί δεν σας άκουσα καλά. Έχουμε ταυτόχρονα και την αποχή των συμβολιογράφων, οι οποίοι αντιδρούν στο να γίνεται ψηφιακά όλη η διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου. Σε αυτό έχετε κάποιο. Ναι. Λοιπόν, αν και δεν είμαι συμβολιογράφος, ούτε είναι πλέον αρμόδιος να πω ότι είναι συμβολιογράφος. Σωστά. Πολλές φορές ξέρετε, ναι, μεν είμαι υπέρ της ψηφιοποίησης, πράγματι. Καμιά φορά όμως η διαζώσης παρουσία δεν αντικαθίσταται. Και να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε αν όντως η ψηφιακή κάνουμε ψηφιοποίηση ή ψηφιακή γραφειοκρατία. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάρα πολύ σημαντικό. Διότι ξέρετε, σε αρκετές περιπτώσεις, ναι, μεν λέμε για ψηφιοποίηση, θα παρατηρήσετε όμως ότι στην πραγματικότητα αντικαταστούμε την γραφειοκρατία που υπάρχει με μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Ίσως για αυτόν τον λόγο οι συμβολογράφοι να έχουν αυτή την αντίθεση. Μάλιστα. Σας λέω, ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει είναι συμβολογράφοι. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Κλείνοντας, κύριε Δημητριάδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τον δικαστικό έλεγχο που έχει ξεκινήσει μια έρευνα από την εισαγγελία για την πραγματική ηγεσία των Σπαρτιατών. Δεν ξέρω, σε έχουν καλέσει και εσάς, είστε και νομικός, αλλά είστε και άμεσα ενδιαφερόμενος. Δεν είναι ο Βασίλης ο Στίγκας ο πραγματικός πρόεδρος των Σπαρτιατών, είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Τι ακριβώς συμβαίνει? Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε την ερώτηση για να προσαφήσω ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία κρυφή ηγεσία. Ο κύριος Στίγκας είναι ο πρόεδρος μας, τον έχουμε αναγνωρίσει όλοι οι βουλευτές, το έχουμε αποδεχθεί. Υπάρχει μάλιστα και γραπτή δήλωση στήριξη του πρόεδρου μας στις 6 Σεπτεμβρίου, από όλους τους βουλευτές υπογεγραμμένοι, να το τονίσω. Τα δε μυθεύματα και δε παραφιλολογίες περί κρυφής ηγεσία ξεκίνησαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ουσιαστικά θέλανε να μας κατασυσκοφατήσουν και να μας απεικονίσουν άκρως προσβλητικά ως μαριονέτες του Λίκα Σιδιάρη, ο οποίος δήθεν μέσα από τη φυλακή έλεγχε τα πάντα, μέσα από το τηλέφωνο και φυσικά πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και θα πω κάτι, κύριε Σταματόπουλο, για να πω και το εξής. Πρώτα απ' όλα, το συγκεκριμένο άρθρο του 162 για το οποίο γίνεται η προεδρική εξέταση δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξεις τη μεταβολή του κλινικού φρονήματος, ώστε έτσι να στοιχειοθετηθεί η εξαπάτηση των οικολογέων. Δεύτερον, σε δεύτερο επίπεδο,
Όσον αφορά την κρυφή ηγεσία, να πω ότι δεν υφίσταται καμία κρυφή ηγεσία. Όλα γίνανε στα φανερά, όλα γίνανε νόμιμα και ποτέ δεν κρυφτήκαμε ποτέ από τις εκλογές μας. Και μάλιστα, αν κάποιος εκλογές μας, ξέρετε, νομίζω ότι εξαπατήθηκε, ας μας το πει. Εγώ προσωπικά στη Θεσσαλονίκη που κυκλοφορώ, ουδής μου έχει πει ότι με εξαπάτησες. Ή ότι άλλαξες άποψη, ότι είπες κάτι άλλο και έκανες κάτι άλλο. Και μάλιστα είναι τραγική ηρωνία να λέει αυτό στην Ελλάδα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί μεγαλοστομίες, τα έχω πει και στην Ολομέλεια, όπως λεφτά υπάρχουν, μετά πήγαμε στα μνημόνια, όπως ασκήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών που έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά το 19 και μετά είπε είναι ιστορική συμφωνία, όπως μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσω τα μνημόνια και θα βαρώ τα ούλια και τελικά δεν έχει τίποτα από όλα αυτά και περιγράψαμε τρίτο μνημόνιο. Είναι πραγματικά κωμικοτραγικό να τα λένε αυτά για μας. Μάλιστα. Εμείς είμαστε φανεροί, είμαστε διάφανοι και φυσικά. Γίνονται όλα στα φανερά. Και ουδέποτε ουδείς αμφισβητείς τον πρόεδρό μας, τον κύριο Βασίλειο Στίνκα, ο οποίος έχει τα μέρη συμπαράσταση όλων μας. Αυτό θα ξεκαθαρίσουμε. Εσάς σας κάλεσαν από την εισαγγελία, πήγατε, καταθέσατε, μιλήσατε. Τι έγινε? Όχι ακόμα, αλλά εγώ θέλω να πάω, γι' αυτό και ζήτησα την άρση ασυλίας μου, διότι επιτέλους, κύριε Σταματόπουλε, πρέπει να πει ένα τέλος σε όλες αυτές τις τερατολογίες και τις παραφιλολογίες των τελευταίων 4 μηνών και θα πρέπει επιτέλους να απαντήσω θεσμικά ως άνθρωπος, όχι ο μόνος βουλευτής και ως δικηγόρος, διότι κύριε Σταματόπουλε προσβάλλεται βάνα στην προσωπικότητά μου όταν μένα με απεικονίζουν ως μαριονέτα. Μάλιστα. Πραγματικά προσβλητικό. Ένα άνθρωπο που είμαι δικηγόρος τόσα χρόνια, έχω δύο πτυχία και είμαι και βουλευτής μάχημος. Είναι και πραγματικά απίστευτο να μου το λένε αυτό εδώ. Και είστε γνωστός για την δικηγορική σας δράση εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Κύριε Δημητριάδη, θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να έρθετε και από το στούντιο να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, επίσκεψη σε νοσοκομεία των Αθηνών και της Ηλίας πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Στις συζητήσεις που είχαν με γιατρούς, ασθενείς και εργαζόμενους, διαπιστώθηκε η ανάγκη για προσλήψεις και αύξηση της χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η πανελλαδική ενημερωτική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε δομές υγείας με αιχμή το προγραμματικό πλαίσιο για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχει επεξεργαστεί το κίνημα. Κλιμάκια με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκαν νοσοκομεία και κέντρα υγείας, κατέγραψαν τα προβλήματα και συζήτησαν με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κλιμάκιο με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πυρόπουλο βρέθηκε στο Αγία Σοφία. Η υποστελέχωση και η έλλειψη σε αναλώσιμα εντοπίστηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ως κεντρικά προβλήματα κατά τη συνάντησή τους με τον γραμματέα. Η βουλευτής δυτικού τομέα Νάντια Γιανακοπούλου, αναπληρωτής γραμματέας του τομέα προστασίας του πολίτη Θανάση Κατερινόπουλος και αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας Αγάθη Ρόζα Βρετού συζήτησαν με τη διοίκηση, εργαζόμενους στο νοσοκομείο και πολίτες. Καταγράφηκε η έλλειψη κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού και τεχνολόγων όλων των κλάδων, ενώ κοινή διαπίστωση ήταν πως το προωθούμενο πρόγραμμα καθημερινής 24ωρης όλων των νοσοκομείων χωρίς την ενίσχυσή τους με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι μη εφαρμόσιμο και θα επιδεινώσει τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών σε πολλά νοσοκομεία αλλά και θα εξουθενώσει ακόμα περισσότερο τους εργαζομένους. Κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλής τον βουλευτή Αλφα Αθηνών Παύλο Γερουλάνο, συζήτηση με τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου. Οι συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις ιατρών και νοσηλευτών στο εξωτερικό, η ανάγκη ανανέωση των μηχανημάτων και του τεχνολογικού εξοπλισμού, η τεράστια αναμονή σε εφημερίες και παλιότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων ήταν τα κύρια προβλήματα που καταγράφηκαν. Κλιμάκιο με επικεφαλής τη βουλευτή Βόρειου Τομέα Αθηνών Μιλένα Αποστολάκη βρέθηκε σε ΚΑΤ και Ερυθρό Σταυρό. Όπως επισήμαναν οι εργαζόμενοι, υπάρχουν απλήρωτες υπερορίες ενώ μαζικές προσλήψεις έχουν να γίνουν από το 2011. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελλείψεων, φυσικοθεραπευτές βλέπουν 20 περιστατικά την ημέρα όταν το ευρωπαϊκό πρότυπο ορίζει μέχρι 5 προκειμένου να πληρούνται τα ποιοτικά δεδομένα των παρεχομένων υπηρεσιών. Κλιμάκιο με επικεφαλής τη βουλευτή Ευβίας Κατερίνα Καζάνη και παρουσία του γραμματέα του τομέα υγείας Γιώργου Μπουλμπασάκου επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ο Ευαγγελισμός. Κατά τη συνάντηση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της ελλιπούς στελέχωσης του νοσοκομείου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα θέματα υποδομών που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Κλιμάκιο με επικεφαλής τον βουλευτή της Ανατολικής Αττικής Μανώλη Χρυστοδουλάκη συνομίλησε με τη διοίκηση του ιατρικό και του νοσηλευτικό προσωπικό. Η ελλείψη προσωπικό, η χαμηλή μισθή και η αδυναμία κάλυψη των εφημεριών τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης. Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Μιχάλη Κατρίνη επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου και το Κέντρο Υγείας Ζαχάρος. Στις περιφερειακές δομές του ΕΣΥΝ ιδιαίτερα οξύ το πρόβλημα της υποστελέχωσης και της έλλειψης πόρων όπως διαπίστωσαν τα στελέχη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα, παραμένουμε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς φαίνεται ότι ζητούν, μάλλον όχι φαίνεται, σίγουρα είναι αυτό, έκαναν επιστολή και ζητούν από το ΠΑΣΟΚ διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την τραγωδία στα Τέμπη. Όλες τις λεπτομέρειες έχει συνάδελφος Σταυρούλα Ιγνάτη. Σταυρούλα, τι ακριβώς ζητάνε από το ΠΑΣΟΚ? Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έτοιμα για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στο πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Σπίρτζη και Κωνσταντίνου Καραμαλή, που σχετίζονται με πράξεις και παραλήψεις τους αναφορικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 714 του 2014 με τίτλο Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και αντικατάστασης 70 λαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας και οι οποίες οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και στην απώλεια 57 ανθρώπινων ζώων. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση για τα υπόλοιπα κόμματα. Σταυρούλα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε τι συνέβη στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ένα σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα έλαβε χώρα όταν στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άτομα. Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού ανακοίνωσε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου ότι 5 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια μιας άσκησης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν οι 5 στρατιώτες συνετρίβει αργά το βράδυ της Παρασκευής ενώ εκτελούσε άσκηση ανεφοδιασμού. Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού δεν διευκρίνησε το τύπο του αεροσκάφους ούτε από πού είχε απογειωθεί και ποιος ήταν ο προορισμός του. Πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέπτυξαν ένα αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και πολλά σκάφη συνοδείας σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη διάχυση του πολέμου της Γάζας στην ευρύτερη περιοχή. Στις έρευνες για τον εντοπίσμα του αεροσκάφους και των επιβενώντων συμμετείχαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και πλοία, ενώ μια έρευνα είναι σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ισλανδία, όπου κατά χιλιάδες οι κάτοικοι και επισκέπτες εγκαταλείπουν τη χώρα υπό το φόβο ηφαιστειακής έκρηξης, καθώς δεκάδες χιλιάδες σεισμοί έχουν πλήξει την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες. Σε μια αγωνιώδη αναμονή έχει μπει η Ισλανδία, περιμένοντας την έκρηξη του ηφαιστείου, ενώ οι σεισμοί συνεχίζουν να ταρακουνούν την παγωμένη γη της. Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έχουν καταγραφεί 900 σεισμοί, ενώ τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση στην Ισλανδία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα πάνω από 3.000 κάτοικοι να εκενώσουν τη μικρή παραθαλάσσια πόλη Γκρίνταβικ, καθώς αναμένεται έκρηξη του ηφαιστείου. Υπολογίζεται ότι το μάγμα είναι μόλις 800 μέτρα από την επιφάνεια της γης. Την ίδια ώρα στους δρόμους της πόλης και στην Ήπειρο έχουν εμφανιστεί βαθιές ρογμές. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί χιλιάδες δονήσεις στη Χερσόνησο Ρεϊκιάνες, η οποία ξύπνησε ηφαιστειακά έπειτα από 8 αιώνες. Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του κινδύνου ηφαιστειακής έκρηξης. Η πόλη Γκρίνταβικ απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο Κλέφαβικ, το οποίο λειτουργεί κανονικά. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ισλανδίας ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με γεγονότα που οι κάτοικοί της δεν έχουν ξαναζήσει μετά την έκρηξη στο Βέστμανεγιάρ. Αναφερόμενοι στην έκρηξη του 1973 που ξεκίνησε άνευ προειδοποίησης και κατέζηψε 400 σπίτια. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν στην Ισλανδία. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στα της Θεσσαλονίκης και να δούμε τι γίνεται με το flyover. Μαζί μας είναι στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Τομπουλίδης, γνωστός δικηγόρος και νεοεκλεγής δημοτικός σύμβουλος. Καλό απόγευμα, κύριε Τομπουλίδη. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλε, και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Βλέπω ότι διαμαρτύρεστε για την. Για το έργο τόσο του flyover, θα έλεγα, αλλά για τις συνθήκες που επικρατούν και για τα μέτρα τα οποία δεν έχουν ληφθεί ώστε να ξεκινήσουν ομαλά οι διαδικασίες του έργου. Τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάτε, κύριε Τομπουλίδη? Βλέπουμε ότι διαμαρτύρονται καταρχήν χιλιάδες κάτοικοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι της πόλης μας, μέσα από τα σωματεία τους, τους συλλογικούς φορείς, πρωτοβουλίες κατοίκων που έχουν δημιουργηθεί. Και την Κυριακή κιόλας υπήρχε μια πολύ μαζική κινητοποίηση στην Τούμπα που οργάνωσαν εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι, ακριβώς και με την ανακοίνωσή τους καταδείχνουν ότι θα
με την έναρξη των εργασιών του flyover, ακόμα και από τις πρώτες μέρες, από την Παρασκευή, αλλά και αυτές τις μέρες εβδομάδας, φαίνεται ότι καταρχήν οι εργαζόμενοι θα χάσουν πολύ από τον πολύτιμο, τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που έχουν πλέον, μετά και από άλλα αντιλαϊκά νομοσχέδια που έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση, αντεργατικά νομοσχέδια δηλαδή που μεγαλώνουν το χρόνο εργασίας κλπ. Να χάνουν και χρόνο μία και δύο ώρες μέσα στο αυτοκίνητό τους ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της κατάστασης αυτής που ήδη έχει αρχίσει να δημιουργηθεί και θα συνεχιστεί. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι καινούριο, προφανώς το κυκλοφοριακό και το σπηρενιακό πρόβλημα της πόλης μας, αλλά σίγουρα θα επιταθεί με την έναρξη κατασκευής σε αυτή την περίοδο του flyover. Λέτε, επειδή έχω και τη δήλωσή σας εδώ μπροστά μου, μου την έχουν φέρει. Λέτε για άμεση ενίσχυση του ΟΑΣΤ που νομίζω όλοι συμφωνούμε, δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί σε αυτό το θέμα. Αλλά λέτε επίσης για την κατάργηση, λέτε, του έσχους της πανάκριβης επιλερωμής στάθμευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 1,70 νομίζω είναι η στάθμευση. Όταν τα ιδιωτικά πάρκινγκ είναι 5 ευρώ η ώρα, ας πούμε. Ναι, για δημοτική στάθμευση μιλάμε ότι είναι η πιο ακριβή από μπορεί και σε όλη την Ευρώπη. Με το σύστημα θέσης, αυτό λέμε. Ναι, αυτή η στάθμευση που έχει επιλέξει, το έργο που έχει επιλέξει και έχει ανανεώσει αυτή η δημοτική αρχή. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή και το ανανεώνει και αυτή. Δεν έχει διαφωνήσει και κάποια, ούτε νομίζω η επόμενη δημοτική αρχή, σε σχέση με την ύπαρξη ελεγχόμενης στάθμευσης, με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την σύμβαση. Δηλαδή, άμα ήταν 50 λεπτά η στάθμευση, θα βοηθούσε. Σχεδόν το μισό, το 50% των εσόδων πηγαίνουν στην ιδιωτική εταιρεία. Σωστά το λέτε. Αλλά άμα ήταν πιο φτηνό, θα βοηθούσε στην αποσυμφόρηση. Σίγουρα, κοιτάξτε, δεν λύνεται με ημίμετρα και με αυτά που ανακοίνωσε, γιατί είπατε, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση περί ενίσχυσης τροχέας ή έξυπνα φανάρια ή κάποια ημίμετρα, τέλος πάντων, ή με το να χαρατσώνει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους, για παράδειγμα του 5ου διαμερίσματος, στη Λεωφόρο Καραμαλή και στην Κωνσταντινούπολη, που αυτές τις μέρες έχουν κοπεί εκατοντάδες σε πρόστιμα, χωρίς να λύνεται όμως ταυτόχρονα σε πού οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, μεγάλων χωρών δουλειάς, όπως το νοσοκομείο στο Ιπποκράτειο, πού θα πάνε σε ιδιωτικά πάρκινγκ να πληρώσουν από τον ήδη χαμηλό μισθό τους, που πλήγεται από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, που δεν φτάνει για το σούπερ μάρκετ να πληρώνουν και κάθε μήνα για τη στάθμευση του αυτοκινήτου τους. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που επήγει στην Θεσσαλονίκη είναι η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Του μέσου μιλάμε αυτή τη στιγμή του ενός μισού, θα λέγαμε, μέσου μαζικής μεταφοράς που είναι ο ΑΣΤ, δηλαδή απλά πράγματα. Τα 370 εκατομμύρια και βάλε που θα δοθούν στον εργολάβο, στην κατασκευαστική εταιρεία, για το flyover, εμείς λέμε, γιατί είναι και ζήτημα προτεραιοτήτων. Δεν είναι απλά θέμα αν είμαστε κατά του flyover ή γενικά κατά των έργων, αλλά είναι και ζήτημα προτεραιοτήτων. Θα μπορούσαν να δοθούν, για παράδειγμα, μέρος αυτών των χρημάτων, να δοθούν στο να αγοραστούν σύγχρονα, καινούρια, ασφαλή λεωφορεία για τον ΟΑΣΤ και να πληρωθούν οι μισθοί ακόμα και για μια 20ετία των οδηγών, να γίνουν προσλήψεις δηλαδή που λείπουν από τον ΟΑΣΤ. Πάντως είπε ο κύριος Σταϊκούρας ότι έρχονται τα καινούργια λεωφορεία. Έρχονται και άλλοι είπαν ότι θα ενισχύσουν τον ΟΑΣΤ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση, αλλά ενίσχυση του ΟΑΣΤ δεν βλέπουμε. Ίσα-ίσα πάει από το κακό στο χειρότερο. Και η προηγούμενη δημοτική, νυν μάλλον δημοτική αρχή, πήρε μια πρωτοβουλία η οποία αποδείχτηκε ελλειπέστατη, στα πάντα της ληψίας. Άρα μιλάμε για σοβαρή ενίσχυση με προσλήψεις μόνιμων οδηγών, μόνιμες προσλήψεις οδηγών και ενίσχυση με καινούρια λεωφορεία πραγματικά. Όπως επίσης απαιτούμε να λυθούν αμέσως τα ζητήματα που προκύπτουν συνεχώς με τον εργολάβο και την κατασκευαστική εταιρεία στο μετρό, έτσι ώστε να λειτουργήσει άμεσα το δεύτερο μέσο μαζικής μεταφοράς που κάποτε περιμένουμε στην πόλη. Μας είπανε για το δεύτερο εξάμηνο του 24 τελικά. Και ακούγεται για το 25, θα σας πω εγώ. Έχετε δίκιο. Εκεί θα πάμε. Δυστυχώς. Το ζήτημα είναι να λυθούν άμεσα τα προβλήματα και να αρχίσει από τώρα να σχεδιάζεται και να κατασκευάζονται οι επεκτάσεις τόσο στα δυτικά, όσο εμείς λέμε και σε άλλες περιοχές που δεν καλύπτονται, όπως η Τούμπα, Προσπηλαία κλπ. Για να μπούμε σε μια. Νομίζουμε ότι έπρεπε να δρομολογηθούν αυτά τα έργα πρώτα και μετά να συζητήσουμε για οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε στην εσωτερική περιφερειακή οδό, που έχει επίσης προβλήματα, και αφού λειτουργήσουν δύο μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη πραγματικά. Που θα μπορούν να εξυπηρετούν με φτηνά, με ασφαλή τρόπο και γρήγορα τους εργαζόμενους, να δούμε με βάση τότε το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης τι
παρεμβάσεις πιθανόν να χρειάζονται. Εμείς λέμε καταρχήν πρώτα στην εσωτερική περιφέρεια και οδό, που έτσι κι αλλιώς έχει προβλήματα. Είναι, από την αρχή δεν κατασκευάστηκε σωστά. Από την αρχή δεν κατασκευάστηκε, για παράδειγμα, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα ένα αμάξι να σταματάει ή να μένει, να δημιουργεί κυκλοφοριακό κομφούζιο έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον αν ξεκινήσουν έργα και κλείσουν δύο λωρίδες, όπως λένε, μία από τη μια πλευρά, μία από την άλλη, από το ένα ρεύμα, για να κατασκευαστεί το flyover. Ένα έργο που μας λένε ότι θα διαρκέσει 4-5 χρόνια, αλλά ποιος πιστεύει. Ναι. Την κακή εμπειρία που έχουμε. Ναι. Οπότε, κύριε Τομπουλή, δεν είστε κατά του έργου, είστε κατά. Είναι λάθος ο χρόνος, λέτε, και οι προτεραιότητες. Ναι, και είμαστε κατά του τρόπου που γίνεται αυτό το έργο. Με το να δίνεται με σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, ναι, 370 εκατομμύρια σε μια κατασκευαστική, η οποία, όπως ξέρουμε και έχουμε την πικρή εμπειρία από το μετρό, ο εργολάβος ποτέ δεν χάνει, η κατασκευαστική εταιρεία ποτέ δεν θα χάσει. Θα βγάλει τα κέρδη, αλλά πολύ πιθανό θα χάσουμε εμείς, γιατί θα είναι ένα πανάκριβο έργο. Και επίσης, εμείς λέμε ότι πέρα από την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, αυτά τα τεράστια εκατομμύρια είναι και θέμα προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, της περιφέρειας που διεκδικεί, που θα έπρεπε να διεκδικεί, τι έργα διεκδικεί, και των Δήμων. Μάλιστα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να χτιστούν σύγχρονα ασφαλή σχολεία με αυτά τα λεφτά. Με αυτά τα χρήματα. Αλλά χρειάζονται να γίνονται και δρόμοι. Και τα σχολεία χρειάζονται σίγουρα, και δρόμοι. Τι προτεραιότητες βάζουμε. Τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Γιατί γκρινιάζει όλη η Θεσσαλονίκη για το κυκλοφοριακό. Μέσα μαζικής μεταφοράς που λέμε, δωρεάν, δημόσια, σύγχρονα, φτηνά, ή έναν ακόμα περιφερειακό δρόμο. Μάλιστα. Χρειάζεται σχολεία, ελεύθερους χώρους, πράσινο. Νομίζουμε ότι αυτά, όλα τα αυτά ζητούν οι εργαζόμενοι. Προφανώς, αλλά πρέπει να μπουν και κάποιες προτεραιότητες. Σωστά το λέτε. Από πάντως, τη στιγμή που λένε ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν όλα μαζί, προφανώς, ναι, σε μια από όλα αυτά που δεν γίνανε τα τελευταία πάντως, 20-30 χρόνια. Πάντως, κύριε Τομπουλίδη, για να κλείνουμε με αυτό. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα που ο κύριος Σταϊκούρας παρουσίασε εδώ στη Θεσσαλονίκη την έναρξη των εργασιών, διαβεβαίωσε και ο κύριος Ταχαίος ότι θα είναι χωρίς διόδια το flyover. Θα είναι δωρεάν η χρήση του. Έτσι είχαν διαβεβαίωσει και για άλλους δρόμους, θυμίζω, που γίνανε με τον ίδιο τρόπο και μπήκαν στη συνέχεια διόδια. Όπως για παράδειγμα η Εγνατία Οδός, που συνεχώς δεν σταματά να μπαίνουν διόδια. Μάλιστα. Κάποτε η Εγνατία Οδός, άμα θυμάστε, δεν είχε πουθενά διόδια. Πουθενά δεν είχε, ναι. Τώρα σε κάθε 100 χιλιόμετρα υπάρχουν διόδια. Άρα δεν τους εμπιστευόμαστε, γιατί ο εργολάβος και η κατασκευαστική θα θελήσει να βγάλει κέρδος από αυτή την κατασκευή. Μάλιστα. Κύριε Τομπουλή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και άλλη φορά. Πλέον είστε και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, γνωρίζετε τα πράγματα της πόλης και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε και από τον Ιανουάριο, βεβαίως, που αναλαμβάνετε επίσημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Βελγία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις και βροχές στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας αναμένονται τη Δετάρτη 15 Νοεμβρίου. Στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Για περισσότερες ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας verginanews.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.